Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε εν γέοι και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Γνώση, πρόγνωση. Τα πονηρά πνεύματα δεν γνωρίζουν τη φύση της ψυχής μας, ούτε μπορούν να εισχωρήσουν μέσα της. Μπορούν όμως να διακρίνουν ποια είναι η κατάστασή της από τα έργα μας, τα λόγια μας, τις ενέργειές μας, τις κλίσεις μας, τις σκέψεις που δεν έχουν βγει ποτέ από τα βάθη της ψυχής μας. Είναι αδύνατο να τις αντιληφθούν. Ακόμα και τους πονηρούς λογισμούς που οι ίδιοι μας υποβάλλουν, δεν γνωρίζουν αν τους αποδεχτήκαμε ή όχι. Μπορούν όμως να το συμπεράνουν παρατηρώντας προσεκτικά ορισμένες εξωτερικές εκδηλώσεις. Παρατηρώντας προσεκτικά, προσβάλλουν, για παράδειγμα, με λογισμούς θυμού και οργής. Αν η προσβολή τους πλήξει την καρδιά μας, το διακρίνουν από μια σιωπηλή ταραχή, από έναν αγανακτισμένο αναστεναγμό, από τη σύσπαση, τη χλωμάδα ή το κοκκίνισμα του προσώπου μας. Αυτά είναι τα μέσα με τα οποία η λεπτή νοημοσύνη τους διακρίνει ποιος άνθρωπος έχει παραδοθεί σε ένα πάθος και σε πιο ακριβώς πάθος. Και δεν είναι παράδοξο αυτό, εφόσον την ίδια δυνατότητα μπορεί να έχει και ένας έξυπνος άνθρωπος. Βλέποντας δηλαδή την εξωτερική εμφάνιση ή συμπεριφορά κάποιου συνανθρώπου, μπορεί να συμπεράνει με ακρίβεια την εσωτερική του κατάσταση. Πόσο λοιπόν περισσότερο θα μπορούν να το κάνουν αυτό οι δαίμονες, οι οποίοι ως πνεύματα είναι πολύ πιο ευαίσθητοι και πολύ πιο οξυδερκείς από τους ανθρώπους. Δύναμη. Από τη δική μας εμπειρία, αλλά και από τις διηγήσεις των γερόντων, βλέπουμε ότι οι δαίμονες δεν έχουν σήμερα την ίδια δύναμη που είχαν άλλοτε, όταν ξεσπούσαν με αγριότητα εναντίον των παλαιών ερημητών και κοινοβιατών πατέρων. Τώρα δεν μας αντιμάχονται φανερά, παίρνοντας ρικαστικές μορφές, αλλά μας επιτίθενται αόρατα και μας προξενούν μεγαλύτερη ζημιά. Πρέπει ωστόσο να γνωρίζουμε ότι δεν έχουν όλοι οι δαίμονες ούτε την ίδια δύναμη, ούτε την ίδια αγριότητα, ούτε και την ίδια κακία. Οι αχάριοι και αδύναμοι άνθρωποι καταπολεμούνται από τους πιο αδύναμους δαίμονες. Όταν όμως οι αθλητές του Χριστού θριαμβεύσουν εναντίον των πρώτων αυτών αντιπάλων τους, θα βρεθούν σταδιακά αντιμέτωποι με πιο σκληρές εχθρικές δυνάμεις. Ο Χριστός πάντως, ως ο πιο επίοικης διαιτητής και επόπτης αυτών των αγώνων, συγκρατεί την ισορροπία ανάμεσα σε εμάς και τους αντιπάλους μας, αναχαιτίζει την υπερβολική ορμή των εχθρικών εφόδων τους και επιπλέον μαζί με τον πειρασμό μας χαρίζει και τη δύναμη ώστε να μπορέσουμε να τον αντιμετωπίσουμε νικηφόρα και οριστικά. Εάν δεν είχαμε αυτή τη θεϊκή βοήθεια, τότε ασφαλώς οι δαίμονες θα μας καταπώντηζαν. Τα πονηρά πνεύματα βέβαια μας υποκινούν στο κακό, αλλά δεν μας εξαναγκάζουν να το πράξουμε. Αν μπορούσαν να μας εξαναγκάσουν, τότε δεν θα υπήρχε άνθρωπος που να μην αμάθανε με κάθε είδους αμαρτία. Αλλά όπως αυτοί έχουν τη δυνατότητα να μας βάζουν σε πειρασμούς, έτσι και εμείς έχουμε τη δύναμη και την ελευθερία να μην τους δεχόμαστε. Είναι λοιπόν απόλυτα σίγουρο ότι οι δαίμονες δεν έχουν καμιά δύναμη επάνω μας, παρά μόνο όταν τους παραδώσουμε το θέλημά μας. Επίσης, τα πονηρά πνεύματα δεν έχουν την ελευθερία να κάνουν το κακό απεριόριστα και σε οποιανδήποτε και σε οποιονδήποτε θελήσουν. Η περίπτωση του Ιώβ είναι μια ολοφάνερη απόδειξη. Ο εχθρός δεν τόλμησε να πειράξει τον Ιώβ περισσότερο από όσο του επέτρεψε η θεία οικονομία. Το ίδιο επιβεβαιώνεται και με όσα έλεγαν οι δαίμονες στον Χριστό, όταν εκείνος τους έδιωχνε από τον δαιμονισμένο των Γεργεσινών.
Αν είναι να μας διώξεις, άφησέ μας να πάμε στο κοπάδι των χείλων. Αφού λοιπόν τότε, χωρίς τη θεία παραχώρηση, δεν μπορούσαν να εισέλθουν ούτε στους δρομερούς γύρους, πώς θα πιστέψουμε ότι μπορούν να μπουν με τη θέλησή τους σε έναν άνθρωπο, πρασμένο κατ' εικόνα του Θεού. Γι' αυτό και ο Απόστολος μας προτρέπει, αντισταθείτε στον διάβολο και αυτός θα φύγει μακριά σας. Ήδη στην εργασία πρέπει να ξέρουμε ότι κάθε δαίμονας ασχολείται με κάποιο συγκεκριμένο πάθος που φροντίζει πρώτα να το στέλνει στην καρδιά του ανθρώπου και μετά να το καλλιεργεί. Μερικοί δαίμονες ασχολούνται με τα πάθη της ακολασίας, ενώ άλλοι με το πάθος της βλασφημίας. Άλλοι ξεσηκώνουν την οργή και τον θυμό. Άλλοι βυθίζουν τον άνθρωπο στη λύπη. Κι άλλοι του προκαλούν καινοδοξία και υπερηφάνεια. Ο καθένας τους πασχίζει να εκμαλωτήσει την καρδιά του ανθρώπου με το πάθος που ικανοποιεί αυτόν τον ίδιο. Ωστόσο, δεν σύνουν όλοι ταυτόχρονα το δημιουργείο τους, αλλά ένας-ένας ξεχωριστά και ανάλογα με το πόσο και πού και πώς θα τους το επιτρέψουν οι διαθέσεις και η άμυνα του ανθρώπου. Δεν συμβαίνει, για παράδειγμα, ένας άνθρωπος να παρακινείται σε ανόητα και αισχρά γέλια, ενώ ταυτόχρονα να βυθίζεται και να κατατρώγεται από την λύπη. Επομένως, υπάρχει κάποια συνεργασία μεταξύ των δαιμόνων. Αν και ως ακατάστατοι και ασύνετοι που είναι, δεν μπορούν να τηρήσουν ανάμεσά τους πειθαρχία και τάξη. Αναγκάζονται όμως να συνεργαστούν μόνο και μόνο για να συντονίσουν τις επιθέσεις τους σε μια ψυχή, ώστε σταδιακά και διαδοχικά να την καταβάλουν. Μόλις νικηθεί δηλαδή ο ένας δαίμονας και αναγκαστεί να υποχωρήσει, τότε παρακολουθεί τη θέση του σε κάποιον άλλον που θα επιτεθεί πιο βία. Αν ο δεύτερος αυτός δαίμονας θριαμβεύσει, τότε θα παραδώσει την ψυχή σε έναν τρίτον και ούτω καθεξής. Πάλι, ο πόλεμος εναντίον των ανθρώπων δεν είναι καθόλου εύκολος για τους δαίμονες. Νιώθουν μέσα στη μάχη θλίψη και ανησυχία, κυρίως όταν καταπιάνονται με πιο ισχυρούς αντιπάλους, δηλαδή με τους Αγίους και τους τέλειους χριστιανούς. Διαφορετικά δεν θα έπρεπε να μιλάμε για μάχη και αγώνα ανάμεσα σε εμάς και τους δαίμονες, αλλά για εξόντωση και πανωνεθρία μας, αφού αυτοί άκοπα και ακίνδυνα θα μας κατέστρεφαν ακαριέα και ολοκληρωτικά. Και από τις δύο πλευρές λοιπόν υπάρχει ανησυχία. Και στις δύο πλευρές η ήττα είναι οδυνηρή και προκαλεί σύγχυση, ενώ η νίκη γεννά τη χαρά. Έτσι, αν μερικές φορές μας κατατροπώνουν, εμείς με τη σειρά μας μπορούμε να τους το ανταποδώσουμε. Πειρασμοί. Πρέπει να πιστεύουμε ακράδαντα ότι κανείς δεν πειράζεται από τους δαίμονες χωρίς την παραχώρηση του Θεού, και επιπλέον ότι κάθε τι το οποίο προς στιγμή μας φαίνεται θλιβερό ή δυσάρεστο, μας έχει σταλεί από έναν στοργικό πατέρα, από έναν σπλαχνικό γιατρό, και αυτό αποκλειστικά και μόνο για την ωφέλειά μας. Έτσι οι πειρασμοί συνδένουν στους ανθρώπους. Πρώτον, για να δοκιμαστούν ώστε να λάμψει η αρετή τους, όπως συνέβη με τους πειρασμούς του Αβραάμ, του Ιώβ και πολλών άλλων δικαίων. Δεύτερον, για να καθαριστούν από όλα τα στίγματα των αμαρτιών τους ή, όπως λέει ο προφήτης Ισαΐας, από όλες τις σκουριές που ο Θεός βλέπει ότι υπάρχουν μέσα στο βάθος της ψυχής των παιδιών του, ώστε την ημέρα της κρίσεως να εμφανιστούν μπροστά του σαν καθαρό χρυσάφι. Τρίτον, για να τιμωρηθούν παιδαγωγικά εξαιτίας των αμαρτιών τους, όπως διαβάζουμε στους ψαλμούς. Πολλές είναι οι συμφορές με τις οποίες μαστιγώνει ο Κύριος τον αμαρτωλό. Και πάμε τώρα στην αντιμετώπιση. Για την αντιμετώπιση κάθε πειρασμού και κάθε δαιμονικής επιθέσεως, ας χρησιμοποιούμε την προσευχή, καταφεύγοντας την προστασία του Θεού. Πολύ δυνατή και αποτελεσματική είναι η αδιάλειπτη επίκληση. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε, εις το βοηθήσιμε, στέψον. Αυτή η σύντομη προσευχή
είναι ένα απόρθητο τείχος στη μάχη με τους αόρατους εχθρούς μας. Ας χρησιμοποιήσουμε και τα πνευματικά όπλα τα οποία μας προτείνει ο Απόστολος Παύλος, την πίστη σαν ασπίδα, την αγάπη σαν θώρακα, την ελπίδα της σωτηρίας σαν περικεφαλαία και τον λόγο του Θεού σαν ξύφος. Επίσης ας μελετάμε συνεχώς τις Άγιες Γραφές, ας ταπεινώνουμε με την άσκηση το σώμα, κάνοντας με προθυμία αγρυπνίες και νηστείες, ώστε ο λογισμός μας να περιφρονεί τα γήινα και να ασχολείται με τα επουράνια. Πάμε τώρα στις πλάνες. Συνήθως ο διάβολος εξαφωνεί τις επιθέσεις του με πολύ πανουργία. Αποβριάστηκε μάλιστα να πλανήσει ακόμα και τον ίδιο τον Θεάνθρωπο Χριστό, χρησιμοποιώντας χωρία της Αγίας Γραφής, αλλά δίνοντάς τους κακόβουλη ερμηνεία. Διέστρεψε δηλαδή τον τέλειο λόγο της Γραφής, δίνοντάς του έννοια εντελώς αντίθετη από την πραγματική. Ως πλαστογράφος λοιπόν ο διάβολος μας απατά με κάρπικα νομίσματα. Μας βρόχνει για παράδειγμα σε υπερβολικές νηστείες ή σε μακρές αγρυπνίες ή σε υπέρμετρες προσευχές ή σε ακατάλληλη για τα μέτρα μας ανάγνωση. Έτσι με το εξωτερικό σχήμα της αρετής μας οδηγεί στην κακία. Όλα αυτά τα έργα είναι κίνδυνα και αντίθετα προς το έργο της σωτηρίας μας. Και ενώ στην αρχή μας φαίνονται ωφέλιμα, στη συνέχεια μας προκαλούν τέτοια ζημιά που δεν αντισταθμίζεται με τίποτα. Σε κάποιον μοναχό εμφανιζόταν για αρκετό διάστημα ένας δαίμονας σαν άγγελος φωτεινός. Σε κάθε επίσκεψή του το κεμί φωτιζόταν, χωρίς να υπάρχει αναμένο λιχνάρι. Πλανήθηκε λοιπόν ο μοναχός από τις αναρρύθμιτες εμφανίσεις του δαίμονα και πίστευσε ότι αυτός ήταν Άγιος Άγγελος. Στο τέλος ο διάβολος τον διέταξε να προσφέρει ως θυσία στον Θεό το γιο του, ο οποίος ζούσε μαζί του στο μοναστήρι, με την υπόσχεση ότι έτσι θα αποκτούσε την ίδια αξία με τον Αβραάμ. Είχε τόσο δελεαστεί ο μοναχός από το επιχείρημα του διαβόλου που πράγματι ήταν έτοιμος να κάνει φόνο. Ο γιος του όμως κατάλαβε έγκαιρα τα σχέδια του πατέρα του και πρόλαβε να δραπετεύσει. Ας πάμε τώρα στο δαιμονισμό. Ένα πνεύμα όπως είναι ο διάβολος μπορεί να ενωθεί με μια πυκνή και συμπαγή ύλη όπως είναι το σώμα μας. Δεν μπορεί όμως κατά τον ίδιο τρόπο να ενωθεί και με την ψυχή μας που κι αυτή είναι πνεύμα και μάλιστα να την κάνει υποχείριά του. Αυτό το βλέπουμε στους δαιμονισμένους. Τα πονηρά πνεύματα δεν διεισδύουν στην ουσία της ψυχής τους, όχι. Κυριεύουν μόνο τα μέλη του σώματος, όπου εδράζεται η δύναμη της ψυχής τους. Και πιέζοντάς τα αφόρητα, πνίγουν στα σκοτάδια την νοητική τους δύναμη. Παρόμοια συμπτώματα παραπροσύνης προκαλούν, για παράδειγμα, η υπερβολική κατανάλωση κρασιού, ο υψηλός πυρετός, το αδρενή ψύχος και άλλοι εξωτερικοί παράγοντες που εξουθενώνουν το σώμα μας. Για αυτούς τους ανθρώπους ο Απόστολος Παύλος λέει ότι παραδίδονται για λίγο στον Σατανά για να τιμωρηθεί σκληρά το σώμα τους, ώστε να σωθεί έτσι η ψυχή τους κατά την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου Ιησού Χριστού. Πολύ πιο σοβαρή και φοβερή όμως είναι η κατάληψη αυτών που ενώ είναι ελεύθεροι σωματικά υφίστανται μια κατοχή πιο ελεύθερια. Είναι ψυχικά υποδουλωμένοι στον διάβολο, εχμάλωτοι των παθών και των δαιμονικών ειδωνών. Η συμπεριφορά αυτών των ανθρώπων είναι πολύ απελπιστική, επειδή όντας υποχείριοι των δαιμόνων δεν αντιλαμβάνονται την τυραννία που υφίστανται, αλλά και δεν αφήνουν να φανεί κανένα σημάδι που θα αποκάλυπτε την κατοχή τους από τον διάβολο. Πολλοί μάλιστα δεν υποβάλλονται σε καμιά δοκιμασία άξια των αμαρτωλών τους πράξεων. Αυτό συμβαίνει γιατί είναι ανάξιοι να δεχθούν το αποτελεσματικό φάρμακο των θλίψεων που προσφέρεται σε αυτή τη ζωή. Έτσι ανάλογα με τη σκληρότητα και την ανετανοησία της καρδιάς τους, οι οποίες δεν καθαρίζονται με τις δοκιμασίες της ευφύγειας ζωής, μαζεύουν κατά του εαυτού τους την οργή του Θεού για την ημέρα της κρίσεως. Οι άνθρωποι αυτοί θα τιμωρηθούν στην αιωνιότητα μαζί με τους δαίμονες, γιατί αποδείχθηκαν ανάξιοι να λάβουν από αυτή τη ζωή τη μεταχείριση των παιδιών του Θεού,
αφού δεν χτυπήθηκαν από καμιά θλίψη όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι. Βασιλεία του Θεού και βασιλεία του διαβόλου. Όταν βγάλουμε έξω τον διάβολο που δεν βασιλεύει πλέον στην ψυχή, η αμαρτία τότε εγκαθίσταται μέσα μας. Η βασιλεία του Θεού και η βασιλεία του Θεού, όπως λέει ο Απόστολος, είναι δικαιοσύνη, ειρήνη και χαρά που δίνει το Άγιο Πνεύμα. Ο άνθρωπος που ζει με αυτές τις αρετές είναι βέβαιο ότι ζει τη βασιλεία του Θεού και ήδη την απολαμβάνει. Αντίθετα πάλι, όποιος περνά τη ζωή του μέσα στην αδικία, στη συνωνικία και στη θανατηφόρα λύπη, αυτός είναι υποτενής στη βασιλεία του διαβόλου, στην κόλαση και στον θάνατο. Ανήκουμε στη βασιλεία του διαβόλου όταν με τη θέλησή μας διαπράττουμε την αμαρτία, ενώ κερδίζουμε τη βασιλεία του Θεού όταν ασκούμε την αρετή με καθαρή καρδιά. Πρέπει λοιπόν να προσέχουμε όσο βρισκόμαστε ακόμα σε αυτή τη ζωή, κοινό στην εξουσία να γνωρίζουμε και ποιον διακονούμε, το Θεό ή τον διάβολο. Ας μην αμφιβάλλουμε ότι στην αιωνιότητα ο καθένας μας θα είναι με το μέρος εκείνου που διακόνησε σε τούτη τη ζωή. Τέλος και το Θεό δόξα. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον με. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον με. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον με. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Αμήν.